σε όλους. Άλλη μια εκπομπή εδώ, Hat Trick. Κυριάκος Μαγκριώτης και Λάζαρος Μερεντίτης. Καλησπέρα. Είναι 7 η ώρα, εδώ στο κανάλι της Νέας Μύρνης. Έχουμε πολλά έτσι θεματάκια να συζητήσουμε σήμερα. Έχουμε αγώνες στο Champions League, στο Europa, στο Conference, έχουμε πρωταθλητές. Έχουμε μάτς τα οποία έρχονται, τα οποία είναι πολύ κρίσιμα και θα είναι ωραίο να συζητήσουμε. Για αρχή θα μιλήσουμε για τον πρώτο αγώνα που παίχτηκε στο Champions League. Ήταν το Milan-Inter, βασικά Inter-Milan, ο δεύτερος ο επαναληπτικός των ημιτελικών, ο οποίος ήταν λίγο πολύ αναμενόμενος, έτσι. Ήταν αναμενόμενος. Ναι, δεν άλλαξε κάτι, η Inter πέρασε στον τελικό. Με δύο νίκες. Ναι. Όπου, και στην Milan και στην Inter. Όπου από τον πρώτο αγώνα είχε φανεί λίγο πολύ ότι η Inter κυριαρχούσε και πήγε μπροστά στο αποτέλεσμα από τον πρώτο αγώνα. Ουσιαστικά στον δεύτερο ήταν πιο ήσυχη, γιατί είχε ήδη το 2-0. Είχε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας από τον πρώτο. Ναι, και είχε παίξει και πολύ καλύτερα, είχε δείξει πολύ καλύτερα σημάδια, άρα δεν ήταν καμία έκπληξη τέλος πάντων ότι πέρασε η Inter στον τελικό. Στο δεύτερο παιχνίδι η Μίλαν ήταν πιο... Πατούσε υπήρχε, πιο καλά. Υπήρχε πιο πολύ στο καλά, παιχνίδι. Αλλά... Ναι, υπήρχε πιο πολύ στο παιχνίδι. Αλλά είναι, ήταν αργά. Ναι, γιατί ήδη είχαν πολύ κακή ψυχολογία λόγω του προηγούμενου σκορ. Γιατί εντός έδρας έχασαν ουσιαστικά. Εντάξει, αν και έχουν την ίδια έδρα όπως είχαν πει, εντός έδρας ουσιαστικά έχασαν. Ναι, με, τους οπα... με τη βοήθεια, ναι, ναι, με τη βοήθεια των οπαδών δεν μπόρεσαν να κερδίσουν. Άρα μετά δεν είχαν καθόλου ψυχολογία. Κάτι το οποίο οι παίκτες Ίντερ το είχαν. Γιατί έπαιζαν εντός. Και τελικά νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν και πάρα πολύ δίκαιο. Η καλύτερη ομάδα πέρασε εν τέλει. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Και την Μίλαν την έσωσε πάρα πολύ και ο τερματοφύλακας, έτσι, ναι, ο Μενιάν. Ναι, ναι, σίγουρα. Και στον πρώτο αγώνα έχει κάνει πολύ καλές. Άμα ήταν άλλος, σίγουρα το σκόρ θα ήταν 1-0. Και στον πρώτο αγώνα έχει κάνει κάποιες καλές επεμβάσεις, να το πούμε και αυτό. Αλλά δεν αρκεί μόνο το τερματοφύλακα, δυστυχώς, έτσι. Πρέπει να υπάρχουν και οι υπόλοιποι. Είναι και παίκτες. Η άμυνα και το κέντρο και η επίθεση. Όλα. Ναι, όλα παίζουν ρόλο. Φυσικά έτσι το ποδόσφαιρο. Όσον αφορά όμως αυτόν τον αγώνα, λίγο πολύ αυτά, δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για το Inter Milan. Όπως είπαμε, αναμενόμενο λίγο το αποτέλεσμα, δεν υπήρχε κάποια έκπληξη. Όμως έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για τον αγώνα της Real με τη Manchester City. Ήταν ένας αγώνας, αρχικά το πρώτο πράγμα που θα σχολιάσω, στην Αγγλία έπαιζαν. Manchester City Real ήταν ο αγώνας, ο επαναληπτικός. Αυτό που θέλω να σχολιάσω πρώτα είναι η ατμόσφαιρα. Ήταν φοβερή. Δηλαδή με το που άρχισε να φαίνεται. Γεμάτο το γήπεδο. Ναι, πέρα από αυτό όμως έκαναν φοβερή εξέδρα οι οπαδοί της Manchester City. Έκαναν ένα πολύ ωραίο έτσι. Δημιούργησαν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα για τους παίκτες. Όλοι είχαν σημαίακια στα χέρια, τραγουδούσαν. Αυτό είναι αρκετά όμορφο να το βλέπουμε. Και μετά φυσικά. Άρχισε ο αγώνας, ο οποίος κιόλας, πέρα από το γεγονός ότι η Manchester City κυριαρχούσε από την αρχή, δηλαδή δεν υπήρχε αμφισβήτηση για αυτό το πράγμα, κυριαρχούσε από την αρχή η Manchester City. Κατοχή, ναι, κατοχή της μπάλας, παλιές, σέντρες, τα πάντα. Έπαιζαν φοβερά και στην αρχή μάλιστα έπαιζαν και πολύ άνετα. Δηλαδή, ήταν σαν χωρίς άγχος. Ναι, δηλαδή ήταν σαν να κάνουν προπόνηση στην αρχή. Μπορούσαν να περάσουν την μπάλα με οποιοδήποτε τρόπο. Έπαιξε με τον αέρα του φιναλίστ. Ναι, και έπαιζαν. Στον ημιτελικό ότι θα περάσω εγώ, καταλαβες. Ακριβώς, ναι, αυτό. Και έπαιζαν και σίγουρα. Δηλαδή, έκαναν ωραίες πάσεις μεταξύ τους, ωραίες σέντρες, πολύ συνεργασίες, ένα-δύο, τριγωνάκια. Συνεργάζονταν με πολύ ωραίο τρόπο και έπαιζαν και έκαναν φοβερά σουτ. Ο Κουρτουά για άλλη μια φορά, το είχαμε πει και για τον πρώτο αγώνα αυτό, ο Κουρτουά για άλλη μια φορά έσωσε εντός εισαγωγικών πολύ τη Real σε πολλές φάσεις, αν και το αποτέλεσμα ήταν μεγάλο, αλλά... Πολλές φορές ο Κουρτουά έκανε μια επέμβαση και έπιανε την μπάλα και πανηγύριζε λες και βάλε γκολ. Αυτό το είδα κιόλας, το είδα. Ήταν κάπως στην αρχή του αγώνα, ενώ νομίζω πρέπει το σκορ να ήταν ήδη 1-0, δεν θυμάμαι. Έκανε μια πολύ καλή επέμβαση και την έσωσε τη Real και πανηγύριζαν σαν να έβαλαν γκολ. Ναι, έκανε πολύ καλές ενέργειες. Εντάξει, η Manchester City ασταμάτητη, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή,
Συνέχεια έκανε σουτ. Έβαλε πολύ ωραία γκολ στην αρχή. Και... εξαφάνιζε την μπάλα και οι παίκτες της Ρεάλ ψαχνόντουσαν. Τι γίνεται. Τα είχαν χάσει. Ειδικά η άμυνα της Ρεάλ δεν μπορούσε να αντιδράσει. Καμία. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήταν φοβερό. Και εντάξει, πέρα από τους κλασικούς παίκτες που έχει Manchester City, οι οποίοι ξέρουμε την αξία τους και την ποιότητά τους, όπως είναι ο Χάλαντ, ο οποίος είναι και νέος και έχει δείξει πολύ καλά σημάδια. Ο οποίος δεν έβαλε γκολ σε κανένα από τους διαγώνες. Ο οποίος όμως έπαιξε. Εντάξει, έπαιξε. Καλά, και αλλά και ο De Bruyne, ας πούμε, που είναι ο καλύτερος κεντρικός κατά την άποψή μου του κόσμου. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, πρέπει να είναι ο καλύτερος κεντρικός. Φοβερά μακρινά σουτ. Πολύ καλός. Υπήρχαν και άλλοι παίκτες οι οποίοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν. Έτσι. Ναι, υπήρχε και ο Άλβαρες που μπήκε πολύ αργά στο παιχνίδι. Μπήκε στο 90 και έβαλε και γκολ. Και ο Σίλβα, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός που έβαλε τα δύο πρώτα τα γκολ. Ο Μπερνάρντο, ο Πορτογάλος. Ναι, ναι. Πολύ δυνατό σουτ το πρώτο και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήταν φοβερά και τα δύο. Νομίζω δύο γκολ έβαλε. Δύο έβαλε. Ήταν φοβερά και τα δύο. Και νομίζω ασταμάτητα, δηλαδή ακόμα και ο Κουρτουά, ο οποίος έσωσε, όπως πούμε, τη Ρεάλ, δεν μπορούσε νομίζω να κάνει άλλα πράγματα. Δεν μπορούσε νομίζω να βοηθήσει με καλύτερο τρόπο. Ναι. Επίσης και το τρίτο γκολ, αυτό γκολ ήταν του Μιλιτάο. Ναι, εντάξει. Βέβαια ήταν από πίεση. Από κόντρα, από πολύ ναι. Πίεση, δεν ήταν τυχαίο. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Ήταν από αυξημένη πίεση που... Πήγε να μαρκάρει τον Ακάντζη, να μην πιάσει την κεφαλιά, ναι, και τελικά, και τελικά η μπάλα... έβαλε το... Πάντως στην ουσία δεν το βάλε ο Ακάντζη τον γκολ, όπως όλοι νόμιζαν στην αρχή. Ήταν αυτό γκολ. Ναι, άλλαξε, ναι, πορεία της μπάλας, εμφανώς. Έτσι δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Άρα μέτρησε. Νομίζω στον παίκτη της Ρεάλ. Νομίζω μέτρησε ως αυτό γκολ. Ο Ακάντζη δεν βρήκε καθόλου μπάλα, οπότε δεν. Στην αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω αν την είχε βρει λίγο. Φάνηκε σαν να το βάλε με κεφαλιά. Στην αρχή φάνηκε, ναι, όταν το είδα από μακριά, νόμιζα ότι το βάλε με κεφαλιά. Όταν όμως το είδα μετά από replay. Νομίζω μπορεί να την ακούμπησε λιγάκι. Νομίζω ότι την ακούμπησε καθόλου. Αλλά σίγουρα, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι όλη τη δουλειά, ας πούμε, την έκανε ο παίκτη τη Ρεάλ. Αυτό το έβαλε το γκολ ουσιαστικά. Το αυτό γκολ. Η Ρεάλ χθες γενικά ήταν σε μια αδράνεια. Δηλαδή δεν έβγαινε τίποτα. Δεν μπορούσε. Λάθος πάσες. Είναι αυτό νομίζω που πες και εσύ πιο πριν. Η Manchester City μπήκε μέσα με τον αέρα του νικητή. Του νικητή, ότι ναι. Θα το πάρω το παιχνίδι και θα πάρω και το Champions League. Δηλαδή. Παίζει φοβερά. Όπου, εντάξει, και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα γίνει στον αγώνα, αλλά κατά πάσα και... πιθανότητα έχει πολλές πιθανότητες η City να... Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα ποιος θα το πάρει το Champions League, αλλά είναι όχι σίγουρο. Είναι πολύ πιθανό ότι... η Manchester City θα καταφέρει να το πάρει. Ναι. Είναι αυτό που είχα πει νομίζω στην προηγούμενη εκπομπή, ότι από τη στιγμή που κατάφερε να περάσει το εμπόδιο Real, πιστεύω ότι η Inter ενδεχομένως είναι ένας πιο εύκολος αντίπαλος. Ναι, βέβαια εκπλήξεις υπάρχουν, έτσι. Ορίστε. Εκπλήξεις υπάρχουν. Πάντα, πάντα. Είναι δηλαδή ποδόσφαιρο, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Μπορεί η Inter να μπει μέσα με πολύ καλύτερη ψυχολογία, να είναι σε πολύ καλύτερη φόρμα, γιατί και ο τελικός δεν είναι τώρα, είναι σε δύο εβδομάδες νομίζω. Είναι 10 του μηνός. Ναι, άρα θα έχουν μέρες να προετοιμαστούν και οι δύο ομάδες και πολλά μπορούν να αλλάξουν. Η Manchester City έχει και εκείνη κάποια ακόμα ζητήματα που τέλος πάντων πρέπει να δει με την Premier League. Της μένουν ακόμα κάνα δύο αγώνες για να εξασφαλίσει και εκείνο θα πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά, πρώτη αυτή τη στιγμή είναι. Αλλά στην εικόνα, αλλά στην εικόνα που έχει δώσει μέχρι στιγμής στο Champions League φαίνεται να είναι μακράν καλύτερη. Όπου είχε προκύψει, λέγανε και ένα θέμα για τον τελικό, που, ο οποίος θα γίνει Κωνσταντινούπολη, με τις εκλογές στην Τουρκία. Λέγανε ότι ενδεχομένως να επηρεάσει αυτό. Μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή ή τροποποίηση, αλλά θα το δούμε, γιατί έχουμε ακόμα λίγο καιρό και εκπλήξεις βλέπουμε γενικά στα πάντα. Όπως και πέρυσι είχε γίνει η αλλαγή. Είχε γίνει στο Παρίσιο τελικός τελικά. Ναι. Θα το δούμε, θα το δούμε. Έχουμε πάντως μέλλον και θα δούμε τι θα αποφασιστεί.
Τώρα, κάτι ακόμα σχετικά με με το χθεσινό αγώνα. Γενικά, όπως είπαμε, τη Real δεν έπαιξαν πάρα πολύ. Και από ό,τι είδα κιόλας, αν και προς το τέλος νομίζω του αγώνα, είχαν αρχίσει να διαμαρτύρονται και ο προπονητής ήταν λίγο αδρανής. Δεν Της έκανε. Real. Ναι. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα, ας πούμε, να βάλει άλλους παίκτες για να διορθώσει κάπως τις ζημιές που είχαν γίνει. Ό,τι μπορούσε το έκανε. Έβαλε τον Ναι, Ασένσιο, και έκανε αλλαγές, στην αλλά. αρχή, όσο ήταν ακόμα 2-0, εντάξει, επειδή είχαμε δει και τα περσινά που είχαν γίνει, που είχε Με κερδίσει την τελικά, ανατροπή τη μεγάλη. Που είχε κερδίσει τελικά η Real. Δεν απέκλεισε ότι μέχρι και ναι, τελευταία δεν στιγμή μπορεί κάτι απέκλεισε, να μπορεί να γίνει γίνει. κάποια έκπληξη, να αλλάξει κάτι και τελικά από εκεί που δεν το περιμένει η Real να βάλει γκολ και να περάσει εκείνη. Γιατί εντάξει, και η Real έχει πολύ ποιοτικού παίκτε, όπω είναι ο Βινίσιους, ο Ροντρίγκο, ο Ο Μπενζεμά. Μπενζεμά, Ναι, ο Μόντριτς. ναι, δηλαδή, μέχρι ένα σημείο μπορούσε να πιστέψει ότι ενδεχομένω να κάνει κάτι και να καταφέρει να σοφαρίσει, ίσω. Κάτι να γίνει. Ναι. Ένα χ και να πάει παράταση, κάτι. Ναι. Δηλαδή δεν ήξερε ακόμα άμα είναι σίγουρο. Αλλά από ό,τι φάνηκε η Manchester City με την ποιότητά της δεν σταματάει πουθενά. Δηλαδή το είδαμε αυτό, δεν σταμάτησαν να παίζουν ούτε μέχρι το 90. Μέχρι το 90 και σίγουρα άμα μας ρώταγε κάποιος τις προηγούμενες μέρες πόσο θα έρθει το σκορ, το 4-0 ναι, δεν είναι κάτι που θα πίστευε. Νομίζω ότι δεν θα το έλεγε κανένας. Και για τη Real, δηλαδή βασικά και για τη City, 4-0 η City, όπως και για τη Real 0-4. Ναι, όταν είναι δύο τέτοιες ομάδες, το 4-0 είναι πολύ μακρινό σκορ. Ναι, γενικά είναι κάτι το οποίο ήταν λίγο έκπληξη, αλλά άμα δει κανείς το πώς παίζει η City, εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν είναι απίθανο για μια τέτοια ομάδα. Και για κανέναν αντίπαλο. Όλο το παιχνίδι χθες ήταν στο μισό γήπεδο της Real. Στο μισό γήπεδο της Real και πολλές φορές είχε σπάσει η άμυνά της και υπήρχαν κενά. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως το είχαμε πει από την αρχή αυτό, η Manchester City φέτος είναι η χρονιά της νομίζω για το Champions League. Δηλαδή είναι με πανέτοιμη και το δείχνει σε κάθε αγώνα. Νομίζω ότι φέτος μπορεί πραγματικά να το πάρει. Να δούμε τι θα γίνει. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Αν και εγώ πιστεύω ότι η City έχει ένα προβάδισμα. Σίγουρα, δηλαδή οι παίκτες που έχει. Αρχικά μόνο ο Χάλαντ, ο οποίος εντάξει μπορεί να μην έπαιξε χθες, αλλά έχει δείξει φοβερά σημάδια. Δηλαδή μόνο αυτός. Έπαιξε χθες, απλά δεν είναι. Ναι, δεν... ναι, έπαιξε. Έπαιξε, απλά δεν μπόρεσε δεν να, έκανε... να βρει γκολ όπως κάνει σε άλλους αγώνες. Δηλαδή, είναι αυτό πιστεύω ότι, που ήταν την προηγούμενη φορά που είχαμε πει ότι είχαν εντολή παίκτες Real τον χάλαν ναι, πολύ. Ναι, και νομίζω κιόλας πριν να αναφέρθηκε αυτό. Οι παίκτες Real θέλουν να αντέξουν όσο μπορούσαν στην αρχή για να μπορέσουν να κατά κάποιο τρόπο να πάρουν τον αέρα τη City ώστε να μην μπορέσει να ανέβει και να προχωρήσει και να βάλει γκολ. Αλλά δεν τα καταφέρανε, δεν μπόρεσαν. Δηλαδή από την αρχή δεν υπήρχαν στο γήπεδο ουσιαστικά οι παίκτες της Real. Ναι. Και σε αυτό που είπες πιο πριν με τον προπονητή, τον Αντζελότη, και στο πρώτο και στο δεύτερο γκολ ήταν συνέχεια και ο Βινίσιους. Ναι. Παραπονιόταν, έκανε. Ναι, αυτό ισχύει. Και αυτό το οποίο επίσης μου άρεσε, μιας και αναφέραμε πριν τους προπονητές, είναι ότι ο Γκουαρδιόλα είναι πάρα πολύ παθιασμένος. Ναι, έβλεπες αντιδράσεις του χθες. Ναι, οι αντιδράσεις ήταν φοβερές, δηλαδή ήταν πολύ παθιασμένος και φαίνεται ότι το θέλει πάρα πολύ. Και αυτό βοηθάει σε ένα. Ναι, προφανώς σε ένα προπονητή είναι πολύ σημαντικό το να έχει πάθος για την ομάδα του. Και έχει καταφέρει σε έναν βαθμό εκείνος να τους δέσει ως παίκτες και να τους φτιάξει έτσι ώστε να μπορέσουν να παίζουν με αυτόν τον τρόπο. Το μυστικό είναι ότι είναι και πολλά χρόνια εκεί. Ναι. Οπότε και οι παίκτες γνωρίζουν τον προπονητή και εκείνος τους. Παίκτες, οπότε υπάρχει μια χημεία και μεταξύ τους. Και αρκετοί παίκτες, εντάξει όχι όλοι, αλλά αρκετοί παίκτες είναι εκεί πέρα αρκετό καιρό. Άρα ναι. Γνωρίζονται και μπορούν, ας πούμε έχουν βρει τον τρόπο για να παίζουν, τον σωστό τρόπο και είναι ποιοτικοί παίκτες. Mm-hmm. Και γενικά, ρε παιδί μου, δηλαδή, άμα μια ομάδα αλλάζει είναι για προπονητές, ναι, δεν είναι δεν, καλό δεν μπορεί, η ομάδα δεν μπορεί να συνηθίσει να πάει κάπου, κατάλαβες, γιατί ο κάθε προπονητής έχει τις τακτικές, την προπόνηση τη διαφορετική, οπότε οι παίκτες συνέχεια αλλάζουν. Αυτό ισχύει, ναι, είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Το στυλ τους. Ο προπονητής είναι νομίζω το πιο σημαντικό άτομο σε μια ομάδα ποδοσφαιρική, γιατί είναι αυτός ο οποίος θα δέσει ουσιαστικά τους παίκτες. Ακόμα να είναι, οργανώνει όλο το σύστημα. Ακόμα να είναι και καλοί οι παίκτες και να είναι, δηλαδή, οι top.
πρέπει να έχουν ένα πολύ καλό προπονητή για να τους καθοδηγήσει και να μπορεί να τους πειθαρχήσει και να βάλει μια τάξη μέσα στην ομάδα του. Γιατί υπάρχουν και πολλές φορές εντάσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών και ανταγωνισμός. Ναι, Bayern π.χ. Ναι, ναι, στην Bayern, ας πούμε, αυτό που είχαμε δει ήταν πρωτόγνωρο. Και η Bayern φέτος που δεν έκανε και την καλύτερη χρονιά και μάλιστα στο πρωτάθλημα είναι και στον πόντο με την Dortmund. Ναι. Είναι μια χρονιά που συνέχεια άλλαζε προπονητές. Αυτό, ας πούμε, δεν βοηθάει καθόλου την ψυχολογία των παικτών. Και όταν δεν υπάρχει και καλό κλίμα στα αποδυτήρια, δεν θέλει πολύ ώστε μια ομάδα να αρχίσει να καταραίει σιγά-σιγά. Μια ομάδα με πολύ καλούς παίκτες, αν δεν έχει καλό προπονητή, δεν θα τα πάει καλά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ενώ μια ομάδα που έχει καλό προπονητή και έχει μέτριους παίκτες, μπορεί να τα πάει καλά. Αυτό είναι πολύ αλήθεια, γιατί το βλέπουμε και σε διάφορες ομάδες, έτσι. Υπήρχαν και στο παρελθόν ομάδες οι οποίες μπόρεσαν να κάνουν έκπληξη και να πάρουν τρόπαια, ενώ κανείς δεν το περίμενε. Mm-hmm. Άρα ο προπονητής είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο. Ένα παράδειγμα είναι και η Νάπολη, ναι, που ναι. την έχουμε αναφέρει πολύ και εδώ στην εκπομπή, που έφτασε και μακριά. Πήρε το πρωτάθλημα. Έφτασε και μακριά και στο Champions League, αλλά κατέκτησε και το πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια. Ήταν σε μεγάλο βαθμό δουλειά του προπονητή και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πάντως, ναι, σε ό,τι αφορά τον Guardiola, θεωρώ ότι το αξίζει και εκείνος σαν προπονητής να πάρει αυτό το Champions League. Το αξίζει γιατί πολλές φορές έχει φτάσει στην πηγή και δεν έχει καταφέρει ναι, κάτι. Ναι, το οποίο είναι κρίμα. Γι' αυτό το αξίζει και εκείνος. Και φυσικά παίκτης όπως είναι ο Haaland, ο οποίος είναι και ακόμα νέος σε ηλικία, θα κάνει πολύ ναι, καλό. Ναι, θα κάνει πολύ καλό να παίξει και να κερδίσει ένα τέτοιο τρόπαιο. Έχει πολύ μέλλον μπροστά του. Και παίκτης όπως ο De Bruyne, ο οποίος έχει φτάσει σε μια ηλικία που είναι περίπου 31 ετών. Και θα ήθελε να έχει ένα Champions League και να έχει, πώς να το πω, να το έχει αποκτήσει αυτό το πράγμα. Με την αξία εδώ. Ναι, ναι. Οπότε βέβαια εντάξει δεν είναι μόνο αυτός, είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι και ο Μπερνάρντο Σίλβα, ναι, ναι. είναι και ο. Είναι από τον τερματοφύλακα. Είναι από. Και ο Έντερσον, πολύ καλός. Ναι. Έντερσον. Και ο τερματοφύλακας είναι όλοι. Είναι όλοι τους. Και ο Ρουμπεν Ντίας, ο αμυντικός. Απλά αυτό που μου αρέσει με τη City είναι αυτό ότι είναι ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα ως σύνολο. Δεν είναι ότι θα ναι. πάρει το. Υπάρχει συνεννόηση ναι, μεταξύ ναι. τους. Δηλαδή παίζουν με φοβερές συνεργασίες. Είναι ο καθένας στη θέση που θα έπρεπε να είναι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό είναι ομάδα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν η συνεργασία, ότι... η χημεία που ναι, έχουν μεταξύ τους. Δεν είναι ότι έχουν τέσσερις πολύ καλούς ή δύο πολύ καλούς και οι άλλοι δεν παίζουν και ή ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι κακός και τον κουβαλάνε οι υπόλοιποι. Είναι ότι όλοι τους θα παίξουν δυνατά. Και παίζουν από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Και πολύ σημαντικό είναι και ότι η City, θα μου πεις βέβαια και η Real και οι δύο βασικά ομάδες, το καλό είναι ότι έχουν αλλαγές. Δηλαδή, ένας παίκτης τραυματίζεται, κάτι παθαίνει, δεν παίζει καλά. Έχει να τον αντικαταστήσει με ναι, επίσης πολύ ναι. ποιοτικούς παίκτες. Και νομίζω ο Guardiola είναι και πιο σοφός εντός εισαγωγικών σε αυτά τα πράγματα από ότι ήταν χθες ο προπονητής της Real. Έτσι. Που είπε και ο Τζελότη, έχει πολύ μεγάλη ναι, πείρα. Έχει, έτσι. Είναι και αυτός ένας. Φοβερός προπονητής, έχει... αλλά δεν μπορούσε να φανεί πολύ χθες αυτό. Ο Αντζελότη να... ήταν στη Μίλαν, ήταν ναι. στην Τσέλσι, σε πάρα πολλές ομάδες. Ναι, δηλαδή έχει πείρα ο προπονητής, έχει και μια αξία προφανώς, αλλά χθες δεν μπορούσε να το δείξει πάρα πολύ. Και αυτό είναι και αυτό λίγο κρίμα, αλλά ο Γκουαρδιόλα νομίζω είναι πολύ καλύτερος φέτος σε αυτά που έχει κάνει, στη δουλειά που έχει κάνει. Ναι, και όπως είπαμε έχει... Είναι κάτι το οποίο κάθε χρόνο το διεκδικεί, αλλά δεν μπορεί να το καταφέρει. Ναι. Είχε φτάσει κιόλας σε έναν τελικό, αν δεν κάνω λάθος, με την Chelsea ήταν που το έχασε. Πριν πόσα χρόνια πρέπει να πρέπει. Ήταν πριν το 2020... Τότε ήταν. Ναι, ήταν το 2021, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ο τελικός πριν το... Real Liverpool, το περσινό δηλαδή, πρόπερσι, ναι, το 2020. Ναι, ναι. Το 20 ήταν Bayern Paris. Όταν είχαμε ακόμα τον κορονοϊό, νομίζω. Ναι. Που η Chelsea, ναι, ναι. Το 20 το είχε πάρει η Bayern, θυμάμαι. Που είχε, άρα ήταν το 21. Πήγε το περιβόητο το 8-0, νομίζω, ή 8-1. Την... 8-2. Α, ναι, 8-2 του Μπαρσελόνα. Ναι, ναι, ναι. Που δεν υπήρχε κόσμο. Ναι, ήταν το 2021, γιατί το 22 το πήρε η Real με τη Liverpool, 1-0. Άρα ήταν το 2021. Ναι, ναι, ναι. Το αξίζει. Να δούμε και εκείνος τι θα κάνει στον τελικό, ο οποίος είναι και ο πιο κρίσιμος αγώνας, έτσι. Γιατί... πάντα σε μια διοργάνωση, ο τελικός ναι. είναι... Πρέπει να μπουν με την ίδια ψυχολογία, νομίζω, παίκτες City για να καταφέρουν να το πάρουν. Πρέπει να μπουν με την ίδια ψυχολογία. Από του νικητή. Ναι, από το πρώτο λεπτό μέχρι το τέλος. Και μπορούν, νομίζω, να το καταφέρουν απέναντι στην Ίντερ, έτσι. Νομίζω μπορούν άνετα.
Η οποία City κιόλας, να το πούμε και αυτό πληροφοριακά, βασικά το αναφέραμε νομίζω κιόλας, έχει και, και την Premier League. Έχει και την Premier League. Όπου που... μένει λίγος καιρός για να κλειδώσει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, πιο συγκεκριμένα ένας πόντος της λείπει για να το πάρει μαθηματικά. Μια ισοπαλία, άμα φέρει. Έχει νομίζω μια διαφορά το έχει από το δεύτερο, αλλά μένει λίγο για να καταφέρει να το κλειδώσει. Να δούμε, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό το να έχουν πάρει επέκταση City και την Premier League και να έχουν πάρει και το Champions League. Αυτό θα είναι η ομάδα της χρονιάς, έτσι. Ναι, θα είναι φοβερός συνδυασμός, πραγματικά. Δηλαδή, αυτό θέλω να το δω. Πολλές φορές υπάρχει και η νοοτροπία που, εντάξει, εμένα δεν με βρίσκει πολύ σύμφωνο, αλλά λένε ότι άμα, πολλοί παίκτες το λένε αυτό, ας πούμε, ότι άμα κερδίσουμε την Premier League, μας ενδιαφέρει περισσότερο από το Champions League, π.χ. Εντάξει, η Premier League είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλά το Champions League νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικό. Είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ναι. Σίγουρα τους ενδιαφέρει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές το Champions League πρώτα. Αλλά φυσικά και η Premier League είναι πολύ, πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί κάποιος ποδοσφαιριστής να το βλέπει έτσι. Ναι. Και να πούμε ότι η δεύτερη στην Premier League είναι η Arsenal με 81 βαθμούς. 4 βαθμούς διαφορά. Λίγο, να δούμε και με αυτό τι θα γίνει. Εντάξει, στην Ιταλία που είναι η Ίντερ έχει κλειδώσει υπέρ της Νάπολη, το έχει πάρει. Άρα η Ίντερ δεν διεκδικεί κάτι. Που σημαίνει ότι έχει ένα πλεονέκτημα η Ίντερ στο πώς θα διαχειριστεί αυτές τις δύο εβδομάδες που μένουν. Η Manchester City ίσως να έχει μια μεγαλύτερη πίεση. Ναι, γιατί δεν. Να δούμε όμως πού θα ρίξει το ενδιαφέρον του, που θα δείξει το ενδιαφέρον του περισσότερο ο Guardiola και οι παίκτες. Να δούμε τι επιλογές θα γίνουν και τι κινήσεις θα γίνουν σε αυτές τις δύο εβδομάδες. Και φυσικά να δούμε και άμα θα υπάρξουν αλλαγές στη διοργάνωση με αυτό που είπαμε πριν με τις εκλογές, με το γήπεδο, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει εν τέλει. Αν και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Οτιδήποτε αλλάξει, εδώ είμαστε εδώ. Θα το ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα μιλήσουμε και περισσότερο για τον τελικό στην επόμενη εβδομάδα που θα είναι πιο πρόσφατο. Mm-hmm. Θα έρχεται. Αλλά αυτό σε ό,τι έχει να κάνει το Champions League, αυτοί οι δύο αγώνες ήταν για η Real με τη Manchester City και η Inter με τη Milan. Είχαμε αγώνες και στο Europa και στο Conference. Να δούμε, θα το μιλήσουμε και για αυτά. Και θα μιλήσουμε και για κάποια ακόμα πραγματάκια έτσι με τα πρωταθλήματα. Αλλά πριν μιλήσουμε για αυτά, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, 2 λεπτά περίπου, και επανερχόμαστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε. We'll be right back.
μαζί. Επιστρέφουμε από το σύντομο αυτό διάλειμμα. Θα μιλήσουμε τώρα, μιλήσαμε για τη Real και τη City, μιλήσαμε για την Inter με τη Milan, τώρα μιλάμε για Europa League. Έχουμε εκεί πέρα κάποιες εξελίξεις, έγιναν κάποιοι αγώνες. Ωραίοι αγώνες. Ήτανε ωραίοι, ναι, είναι αυτό που έχουμε πει ότι ήταν αγώνες οι οποίοι είχαν ενδιαφέρον, ήταν ομάδες πιο υψηλού επίπεδου από Europa. Αρχικά να μιλήσουμε για Ρώμα Leverkusen. Mm-hmm. 1-0 ήρθε ο αγώνας μέσα στην Ιταλία, εντάξει. Δεν θα έλεγα αναμενόμενος, αλλά όχι κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. 1-0 με σκόρερ τον Μποβέ στο 63ο λεπτό. Πολύ ωραίο γκολ. Ναι, ήταν, βέβαια ήταν αυτό που είπα πριν, ότι ήταν ένας αγώνας λίγο πολύ, όχι κάποια μεγάλη έκπληξη. Εντάξει, περίμενε ότι η Ρώμα θα πάρει την νίκη. Ναι, η αλήθεια είναι, το περίμενε ότι η Ρώμα θα κερδίσει, αλλά ένας αγώνας ο οποίος ήταν γενικά μοιρασμένος, δηλαδή και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες, όμως στην κατοχή της μπάλας υπερτερούσε λίγο η Leverkusen, στα σουτ για λίγο η Ρώμα, αν και ήταν πιο πολύ μοιρασμένα. Όμως ήταν ένας αγώνας ο οποίος κατάφερε η Ρώμα να κερδίσει. Όμως υπάρχει επαναληπτικός, νομίζω σήμερα παίζει. Σήμερα 10 η ώρα. Και Europa και Conference την ίδια ώρα, κλασικά, την ίδια μέρα, κλασικά. Όλα τα παιχνίδια, ναι. Να δούμε λοιπόν αν θα καταφέρει η Leverkusen μέσα στη Γερμανία να κάνει κάποια ανατροπή. Mm-hmm. Που δεν είναι κάτι απίθανο θεωρητικά, γιατί ένα σκόρ 1-0 μπορείς να το ανατρέψεις. Να το δούμε. Και γενικά η Leverkusen στεκόταν πολύ καλά μες στο γήπεδο, δηλαδή το είχε. Απέναντι στη Ρώμα, λες. Ναι, που εντάξει δεν ήταν γενικά, δεν είναι μια ομάδα που την ακούς πολύ τα τελευταία χρόνια. Η Leverkusen, εντάξει, όμως έχει ένα όνομα. Έχει ένα όνομα και έχει βγάλει και πάρα πολλούς παίκτες. Ναι, αυτό ισχύει. Και ο άλλος αγώνας μου ήταν η Juventus απέναντι. Η Juventus με τη Σεβίλη στην Ιταλία. Ωραίο παιχνίδι και αυτό και οι δύο ομάδες στεκόντουσαν πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Η Σεβίλη προηγήθηκε εκτός έδρας με γκολ του Ελ-Νεσίρι, πολύ ωραίο, ύστερα από σιρτή σέντρα. Είναι λίγο, ναι. Πολύ ωραίο και ήρθε και στο 90-2 ο Γκάτι της Γιουβέντους με κεφαλιά και έκανε το 1-1. Τελευταία στιγμή. Άρα συνολικό σκορ είναι. Συνολικό σκορ είναι 1-1 και σήμερα θα κριθεί στην Ισπανία. Να δούμε. Πλέον δεν μετράει και το. Το εκτός έδρας γκολ. Άρα δεν έχει δούμε. Καμία. Η Σεβίλη δεν έχει καμία. Κανένα προβάδισμα. Εσύ αυτό θεωρείς ότι έχει επηρεάσει καθόλου την ψυχολογία των παικτών γενικά όταν μπαίνουν σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, σίγουρα. Όταν πλέον ξέρεις βασικά ότι δεν θα προηγηθείς με το εκτός έδρας γκολ και είναι 0-0. Δηλαδή θα πάει παράταση. Ας πούμε η Σεβίλη, άμα μέτρα για το εκτός έδρας γκολ, θα είχε μια περισσότερη ψυχολογία σήμερα. Ξέρεις ότι πρέπει να παίξεις πιο δυνατά. Ναι, ή επίσης. Ρε παιδί μου, σε έναν αγώνα που έρχεται η ισοπαλία. Ακόμα και στο Real City. Έτσι. Και αυτό μου ήρθε και μέσα στο μυαλό. Ακόμα και στο. Δηλαδή με άλλη ψυχολογία μπορεί να μπαίνανε μέσα οι ομάδες να παίξουν. Ναι, και ξέρεις. Γενικά ξέρεις ότι σε έναν αγώνα παλιότερα που. Θα έρχονταν ισοπαλία, μπορεί να τέλειωνε εκεί. Αλλά τώρα συνεχίζεται, τώρα, πάει ναι, παράταση. Τώρα υπάρχει πιο δυνατό παιχνίδι απλά με αυτό. Νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι όπως έγινε εν τέλει. Είναι πιο δίκαιο. Ναι. Είναι πιο δίκαιο. Και βλέπουμε και καλύτερο ποδόσφαιρο. Γιατί αλλιώς μπορεί να κλείνουν δύο ομάδες πίσω και να μην παίζουν τόσο δυνατά όσο θα έπαιζαν. Άρα ναι, για το Europa αυτά ήταν λίγο πολύ τα νέα. Όπως είπαμε βασικά έχουμε επαναληπτικούς αγώνες σήμερα, όπως και στο Conference. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον σίγουρα, έτσι. Δηλαδή οι αγώνες αυτοί. Ναι, γιατί είναι στον πόντο, δεν έχει καθοριστεί κάτι. Και εννοείται σήμερα και στο Europa και στο Conference θα έχουμε πάλι το ζευγάρι του τελικού. Θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα το ξέρουμε. Mm-hmm. Έτσι. Είναι και αυτό σημαντικό αρκετά. Στο conference όμως νομίζω και εκεί είχαμε κάποιες εκπλήξεις. Στο conference είχαμε, ναι. Ναι, είχαμε πιο πολύ στον αγώνα της Βασιλείας με, ναι, την, με τη Φιωρεντίνα. Τη Φιωρεντίνα με τη Βασιλεία βασικά. Που και εμείς οι ίδιοι λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι το έχει η Φιωρεντίνα. Τελικά μέσα στην Ιταλία. Κατάφερε να κερδίσει.
κέρδισε η Βασιλεία 1-2 και μάλιστα με ανατροπή. Κέρδιζε αυτό... η Φιωρεντίνα. Αυτό είναι λίγο βαρύ για μια ομάδα σαν τη Φιωρεντίνα, έτσι. Ναι. Ιστορική και... Στα τελευταία ουσιαστικά 20 λεπτά κατάφερε να το ανατρέψει η Βασιλεία. Όλο εκεί έγινε. Προηγήθηκε η Φιωρεντίνα 1-0 με τον Καμπράλ, όπου ήταν και παλιός γνώριμος της Βασιλείας, έτσι. Και τον είχε έχουν, μια ιστορία. Τον έχουν σε πολλή εκτίμηση εκεί πέρα στην Ελβετία αυτό τον παίκτη. Πλήγωσε την παλιά του ομάδα. Έκανε το 1-0. Όμως, εφόσον κατάφερε η Βασιλεία να κερδίσει εν τέλει τον αγώνα. Αλλά τελικά το γύρισε. Όπως δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Νομίζω σήμερα θα παίζουν. Σήμερα 10 η ώρα στην Ελβετία. Ναι, να δούμε αν θα καταφέρει να κρατήσει η Βασιλεία το αποτέλεσμα αυτό. Πάντως στον αγώνα η Φιωρεντίνα πρέπει να παίξει καλύτερα. Πρέπει να ήταν πιο δυνατή. Ήταν και στο γήπεδό τη. Ναι, εντάξει. Είχε το πλεονέκτημα αυτό. Βέβαια. Τώρα η Βασιλεία θα το έχει αυτό το πλεονέκτημα. Τώρα η Βασιλεία και το σκόρ είναι και υπέρ της. Ναι. Να δούμε και εκεί πέρα ποιοι θα επικρατήσουν. Παίζει και η West Ham εκτός έδρας. Με την Alkmaar. Ναι, η οποία η West Ham όμως νίκησε 2-1 στον αγώνα 2-1. Τον πρώτο. Και αυτή με ανατροπή. Κέρδιζε η Alkmaar με πολύ ωραίο σούτ εκτός περιοχής. Βέβαια η West Ham κυριαρχούσε κατά πολύ. Δηλαδή, ναι, ήταν και πάλι στο γήπεδο. Ναι, έκανε περίπου 20 σούτ, ενώ η άλλη ομάδα δεν μπορούσε να παίξει πολύ δυνατά, δεν μπορούσε να διαχειριστεί λίγο την ομάδα της West Ham. Και τώρα τον γκολ τον βάλε από πέναλτι η West Ham, έτσι. Ναι, το πρώτο τον γκολ νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Και στην Alkmaar να πούμε ότι παίζει και ο Έλληνας ο Χατζηδιάκος. Α, ναι, ναι, σωστό, σωστό αυτό. Όπως και γενικά στην Ολλανδία παίζουν πολλοί Έλληνες και παίζανε και παλιότερα. Γενικά, αν και πολλοί Έλληνες, εντάξει, άσχετο με το conference σαν διοργάνωση, αλλά αν και παίζανε πολλοί Έλληνες σε κάποιες ομάδες του εξωτερικού, βλέπεις ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται πολύ πλέον. Δηλαδή είναι λίγοι αυτοί που παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες, νομίζω. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, είναι ο Χατζηδιάκος, είναι ο Παυλίδης. Είναι ο Τσιμίκας, ο οποίος παίζει. Τσιμίκας Λίβερπουλ. Ναι, αλλά πλέον δεν ακούγονται τόσο πολύ, έχω την εντύπωση. Είναι ο Μπακασέτας, Τραμπζονσπορ. Είναι ο Σιώπης, επίσης Τραμπζονσπορ. Ο Γιακουμάκης έχει πάει Αμερική, ο οποίος στην Ευρώπη έκανε φοβερή πορεία. Σίγουρα θα υπήρχαν και κάποιες ομάδες που τον θέλανε. Αλλά... Και έπαιζε και αυτός Ολλανδία παλιότερα. Ναι. Στη Φένλο. Και σε ό,τι άλλο έχουμε να πούμε πέρα από το Conference και το Europa, έχουμε πρωταθλητές. Στην Ελλάδα κλείδωσε ο πρωταθλητής, η ΑΕΚ είναι πρωταθλητή Ελλάδος, η οποία... Πολύ πρωτάθλημα... Ήταν ένα ωραίο δυνατό μέχρι πρωτάθλημα. Την τελευταία στιγμή... Ναι, ήταν πολύ δυνατό πρωτάθλημα, πολύ διαφορετικό από τον τελευταίο χρόνο εδώ πέρα που βλέπαμε στην Ελλάδα. Δύο δυνατές ομάδες, το διεκδικούσαμε. Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ναι, και στον πόντο τελικά κρίθηκε. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η δήλωση του Προέδρου της ΑΕΚ, του Μελισανίδη, που είπε ότι μακάρι κάθε χρόνο ο πρωταθλητής να κρίνεται στην τελευταία αγωνιστική. Ναι, αυτό είναι ωραίο να βλέπεις ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό είναι που λέγαμε πριν με την Premier League. Γι' αυτό το λόγο τη θεωρούμε τόσο δυνατό και καλό πρωτάθλημα, γιατί έχει πολλές ομάδες οι οποίες το διεκδικούν, οι οποίες έχουν φοβερούς παίκτες, παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Κάτι παρόμοιο με την Premier League έγινε και στη Super League στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Όλο το χρόνο ήταν η Liverpool. Σωστό, σωστό. Και στις τελευταίες αγωνιστικές ήταν η City. Έγινε πάλι με αυτόν τον τρόπο. Άρα ναι, είχαμε και εδώ πέρα πρωταθλητή. Έχουμε και κύπελλο Ελλάδας, το οποίο το περιμένουμε. Τετάρτη, νομίζω, την άλλη Τετάρτη. Νομίζω. Την άλλη Τετάρτη, 24 του μηνός, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, χωρίς κόσμο. Ναι, λόγω των διάφορων συμβάντων που είχαν γίνει πριν κάποια χρόνια. Πάλι μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Συνηθισμένος τελικός ναι, αυτός. Ναι, σωστό. Είναι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε κυρίως στο τελικό. Και πέρα από αυτό, πέρα από την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος, έχουμε πρωταθλητή στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία η Φέγενορντ το κλείδωσε. Το είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά, αλλά δεν ήταν τίποτα σίγουρο τώρα και μαθηματικά το έχει πάρει. Το έχει πάρει, ναι. Άρα και πρωταθλητή στην Ολλανδία. Είχαμε αναφέρει την Νάπολη ούτως ή άλλως την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιταλία, η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Η Manchester City, όπως είπαμε πιο πριν, περιμένει μαθηματικά να το πάρει. Και έχει για ένα πόντο. Σωστά, και έχει και το Champions League. Κάτι πήγες να πεις και σε διέκοψα. Ναι, για την, και μαθηματικά το έχει πάρει και η Μπαρσελόνα στην Ισπανία. Πολύ καλή σεζόν. Είχε κάποιες καμπανεβάσματα μέσα στην σεζόν, αλλά δεν την επηρέασε. Και έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη ομάδα. Η Μπαρσελόνα νομίζω έκανε κακό ξεκίνημα φέτος. Δηλαδή,
Είχε λίγο, την είχαν επηρεάσει κάποια πραγματάκια, αλλά τελικά το πήρε, έγινε και η φιέστα με το. Δεν έχει πάρει το τρόπαιο ακόμα, αλλά έχει γίνει φιέστα, ξέρεις, στους δρόμους της Βαρκελόνης, με το πούλμαν, τους παίκτες. Άμα το πήρε και μαθηματικά, λογικό. Αλλά η Μπαρσελόνα έκανε ένα κακό ξεκίνημα, είχε αρχίσει λίγο πιο πεσμένη ως ομάδα, κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Και γενικά είχαμε, αλλά δηλαδή, κάποιες εκπλήξεις. Δηλαδή, νομίζω το μόνο παράπονο είναι με το Champions League για τους οπαδούς του Μπαρσελόνα. Φέτος. Ναι. Δηλαδή, και πέρσι και πέρσι Europa League. Και βέβαια του χρόνου νομίζω θα είναι. Εφόσον του χρόνου, ναι, του χρόνου θα είναι ούτως ή άλλως. Όπως και κάθε χρόνο, εντάξει, και είναι, αλλά. Καλό είναι να δούμε άμα θα καταφέρει να ανέβει ως ομάδα, να καταφέρει να κάνει κάποια πράγματα. Να κάνει κάποια παραπάνω. Να γίνει πιο δυνατή. Ναι, στην Ευρώπη, ευρωπαϊκά. Ναι, ναι. Εντάξει, Ισπανία, οκ, okay, πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό δεύτερη νομίζω είναι η Real με 71 πόντους. Εντάξει, νομίζω η Μπαρσελόνα από αρκετό καιρό τώρα ήταν πολύ μπροστά, είχε ξεφύγει. Ναι. Δεν ήταν κάποια έκπληξη. Και νομίζω αυτά από πρωταθλητές δεν νομίζω ότι έχουν. Άμα κάποιοι άλλοι το έχουν πάρει μαθηματικά ή τουλάχιστον μπορεί να μην το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Σε αυτό που μου είπες ότι η Μπαρτσελόνα θα είναι του χρόνου στην Ευρώπη, μου ήρθε στο μυαλό η Λίβερπουλ. Α. Η οποία είναι πέμπτη στην Premier League. Και η Λίβερπουλ έκανε μια εξαιρετικά κακή σεζόν. Μπαίνει δεν μπαίνει Champions League. Πέμπτη ομάδα, έτσι. Η οποία, ναι, έκανε μια εξαιρετικά κακή σεζόν η Λίβερπουλ φέτος. Δηλαδή ήταν μεγάλη έκπληξη. Η οποία πέρσι έπαιζε τελικό Champions League. Που πολύ πιθανό να είναι Europa του χρόνου, ναι, έτσι. Να δούμε για εκεί πέρα τι θα κάνει. Η Manchester United, όπως είχαμε πει, άρχισε να ανεβαίνει. Βέβαια, τέταρτη εν τέλει. Τέταρτη είναι, τρίτη Newcastle. Αυτό βέβαια είναι μεγάλη αλλαγή. Η Newcastle να είναι τρίτη, νομίζω. Αλλαγή σίγουρα, που βέβαια Newcastle και Manchester United και οι δύο είναι με 66 πόντους. Δηλαδή δεν έχει κάποιο προβάδισμα. Α, είναι εννοείς ισοβαθμία. Ναι, ναι, ναι. Και η Chelsea είναι ενδέκατη. Σταθερά παραμένει εκεί. Η Chelsea, ναι, και αυτή έκανε μια κακή σεζόν η οποία έχει κάνει αρκετές μεταγραφές. Τέλος πάντων, να δούμε άμα θα μπορέσει να είναι πιο δυνατή του χρόνου. Γιατί και οι οπαδοί σίγουρα θέλουν κάτι καλύτερο, κάτι παραπάνω. Έχει και φανατικούς οπαδούς και ναι, είναι όπως ένα, είπαμε, δύο ένα χρόνια. Ένα σωματείο ιστορικό. Εννοείται. Και όπως είπαμε, δύο χρόνια πριν η ίδια ομάδα, όχι η ίδια ομάδα, αλλά ναι, κατάλαβες. Εντάξει, ναι, όχι είναι οι παίκτες, αλλά η ίδια ομάδα είχε κατακτήσει Champions League. Ναι, το σωματείο αυτό. Είχε κατακτήσει Champions League και τώρα. Σε είναι μια χρονιά βέβαια ψηλοαδιάφορη για τους οπαδούς. Ήταν χρονιές περίεργες, ήταν με τον COVID. Ναι, ναι, ναι. Χρονιές, δηλαδή εντάξει. Άρα όπως έχουμε πει, αναμένουμε σήμερα αγώνες Europa League και Conference για να δούμε τελικά ποιος θα καταφέρει να περάσει. Στο τελικό και ήδη, δηλαδή και στο Europa, ναι, και ναι, στο, ναι, Conference. Για να δούμε την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε πάλι εκπομπή να τα συζητήσουμε και αυτά, γιατί θα έχουμε τα ζευγάρια του τελικού, θα μιλήσουμε λίγο για το πώς θα τα δούμε τα πράγματα και εκεί πέρα. Θα μιλήσουμε και λίγο παραπάνω, βασικά θα μιλήσουμε πάλι για το τελικό του Champions League, να δούμε και εκεί πέρα οι ομάδες αυτές. Πώς θα είναι. Άμα θα έχουμε κάποιο νέο. Άμα θα έχουμε κάποιο νέο σχετικά με τις διοργανώσεις αυτές. Και με τις ομάδες, δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Κάποιος τραυματισμός, ναι, κάποιο. Ναι, ναι. Το οτιδήποτε. Να ναι, δούμε ναι, ναι, τι θα γίνει και εκεί πέρα. Αυτά λίγο πολύ. Είπαμε νομίζω για τους πρωταθλητές. Είπαμε για τους πρωταθλητές, τους σίγουρους μέχρι στιγμής. Ναι, γιατί έχουμε και λέω. Αγγλία. Όχι, ναι, Αγγλία. Έχουμε να δούμε κάποια, ναι, πράγματα. Έχουμε. Θα έχουμε και παραπάνω νέα την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Και έχουμε και Γαλλία, Γερμανία, ναι, ναι, Πορτογαλία, έχουμε πολλά. Να δούμε κάποια πράγματα. Αυτά λίγο πολύ από εμάς. Όπως είπαμε, Κυριάκος Μαγκρίος, Λεύτερος Μερεντήτης. Κάθε Πέμπτη, 7-8. Εδώ πέρα live. Στο Νέα Σμήνη TV. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και γεια σας από εμάς. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.